Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Το σημερινό βίντεο, που τη βλέπετε και από τον τίτλο, είναι μια εξιστόρηση. Θα σας πω ένα γεγονός που συνέβη στη ζωή μου όταν είχα πρωτοέρθει φοιτήτρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και να σας ενημερώσω από τώρα ότι ο τίτλος δεν είναι clickbait. Ισχύει κάθε λεξούλα που έχω γράψει. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Η ιστορία που θα σας πω ευτυχώς έχει θετική κατάληξη, έχει καλό τέλος, για το οποίο πράγμα ευγνωμονώ κάθε μέρα τη ζωή και το Θεό και όποιον θέλετε. Τέλος πάντων, είμαι ευγνώμων που τη γλίτωσα και δεν έπαθα τίποτα, γιατί παιδιά είναι κάτι το οποίο άμα συμβεί, σου στιγματίζει όλη σου τη ζωή. Για πάντα. Πριν περάσω στο να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή, θέλω να σας πω ότι πλέον είμαι σε μια φάση που όταν σκέφτομαι αυτό το περιστατικό, λέω ότι ήμουν τυχερή πάνω στην ατυχία μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Αρχικά να σας πω ότι εγώ είμαι μεγαλωμένη σε χωριό. Βέβαια αυτό δεν μου προσφέρει καμία δικαιολογία στο να μην γνωρίζω τι συμβαίνει στον έξω κόσμο και ίσως το γεγονός ότι θα πρέπει να είμαι πιο πονηρεμένη γενικά. Είναι πράγματα που τα βλέπεις στις ειδήσεις, είναι πράγματα που γενικά υπάρχουν γύρω σου, έχεις ακούσει από περιπτώσεις από άλλους κτλ. Οπότε θα πρέπει να είσαι και πολύ καχύποπτος και αν όχι καχύποπτος, τουλάχιστον επιφυλακτικός. Στη δική μου περίπτωση, παρόλο που έφυγα από το χωριό ερχόμενη στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω, ήταν αρκετά έντονο αυτό το στοιχείο, ήμουν αρκετά επιφυλακτική. Έλα να δεις όμως που τελικά και εγώ έπεσα στην παγίδα. Έρχομαι λοιπόν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο πράγμα που έψαχνα είναι να βρω μια περιστασιακή δουλειά, ούτως ώστε να μπορέσω να βγάλω τα έξοδά μου. Προέρχομαι από μια οικογένεια με οικονομικά προβλήματα και ήθελα να έχω ένα εξτραδάκι, να βγάζω το χαρτζιλίκι μου για να μπορέσω να επιβιώσω στη Θεσσαλονίκη ως φοιτήτρια. Είμαι λοιπόν μια μέρα στην στάση Αντιγονιδών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι πάνω στην Εγνατία τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ κεντρικός δρόμος και περιμένω το αστικό για να πάω στο σπίτι μου. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι το περιστατικό έγινε μέρα μεσημέρι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι να πω, πραγματικά, κυκλοφορούν και τη μέρα, παιδιά. Όπως και να έχει, κάθομαι και πέρα στη στάση και περιμένω να έρθει το αστικό μου και έρχεται ένας κύριος δίπλα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 60-65, νεότερος δεν μου φαινότανε, ήταν πολύ καλοστεκούμενος, ψηλός, σαν ντουλάπα, με κοστούμι, πάρα πολύ προσεγμένη εμφάνιση και κρατούσε έναν χαρτοφύλακα. Και ο εν λόγω κύριος λοιπόν, που κύριος δεν είναι μόνο, τέλος πάντων, απευθύνεται σε μένα σε κάποια στιγμή, ενώ περίμενε και αυτός αστικό ή δεν ξέρω τι έκανε, ψάρευε κοπέλες και με ρωτάει ποιο αστικό να πάρει για να πάει σε μια περιοχή, την οποία φυσικά δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και εγώ, αντί να του απαντήσω ότι δεν γνωρίζω και να το σταματήσω εκεί, του λέω ότι δεν γνωρίζω γιατί μόλις έχω έρθει Θεσσαλονίκη και δεν γνωρίζω. Οπότε ουσιαστικά μαθαίνει πάρα πολύ εύκολα ότι εγώ δεν ξέρω που πάνε τα τέσσερα στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη στιγμή και βρίσκει την ευκαιρία να συνεχίσει την κουβέντα. Οπότε μου λέει, εντάξει κορίτσι μου, δεν πειράζει, τι κάνεις εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, ήρθες για να σπουδάσεις? Και εγώ φυσικά απαντάω ναι και τα λοιπά. Με ρωτάει τι σπουδάζεις, τον απαντάω. Και κάπως έτσι πια μου πιάνει την κουβέντα. Εγώ εντωμεταξύ, επηρεαζόμενη από την εμφάνισή του, δεν θεώρησα ότι είναι επικίνδυνο ή δεν μου πήγε καν το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει κάτι από μένα, ας πούμε, ή είναι ανώμαλος τέλος πάντων. Ήταν και πολλοίς κόσμος εκεί πέρα στη στάση. Καταλαβαίνετε πως δεν υπήρχε καθόλου κίνδυνο στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, μετά από 1-2 λεπτά κουβέντα τύπου τι κάνεις, που σπουδάζεις κτλ., με ρωτάει άμα ψάχνω για δουλειά. Γιατί έχει ένα κατάστημα και ενδιαφέρεται να πάρει μια κοπέλα η οποία θα είναι γραμματέας και την θέλει για μερική απασχόληση να σηκώνει τα τηλέφωνα. Εγώ έψαχνα δουλειά εκείνη την περίοδο που σας είπα, μόλις είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και μου φάνηκε πραγματικά, δεν το σκέφτηκα καθόλου και μου φάνηκε τόσο δελεαστικό να πάω να γίνω γραμματέας, ας πούμε, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω με καφετέρες και κάτι. Όχι σε θέμα ότι ήσουν μπάρο της καφετέρια, σε τώρα χρόνια ήμουνα. Απλά επειδή θα ήταν πιο εύκολο να κάνω μια δουλειά τέτοια, τετράωρη, πεντάωρη, όσο και να είναι, για να μπορώ να πηγαίνω να παρακολουθώ τα μαθήματα. Γιατί άμα μπλέξει με καφετέρια, θα ξανοιχτά και τα λοιπά, με αυτή την έννοια. Όπως και να έχει, του λέω ναι, θα με διέφερε κάτι. Μάλιστα, λέω ψάχνω κιόλας δουλειά για να βγάζω τα έξοδά μου. Μου λέει τέλεια. Πάμε λέει να προχωρήσουμε, λέει να σου πω λέει σχετικά με τη δουλειά και τι ακριβώς θέλω. Και εγώ το βόδι. Πάω. Εκεί ήταν το πρώτο λάθος μου. Πού πας κορίτσι μου με έναν άγνωστο να περπατήσεις, έστω και πάνω στην Εγνατία και έστω με κόσμο. Μην εκεί που είσαι και άμα θέλει ο άνθρωπος θα σου πει εκεί, μέχρι να έρθει το αστικό. Όχι όμως, δεν πονηρεύτηκα καθόλου
και αρχίζω και περπατάω με τον κύριο, όπου αυτός ο κύριος μου εξηγεί ποια είναι η δουλειά του και σε κάποια στιγμή με ρωτάει κιόλας, δεύτερο σημάδι, με ρωτάει πού μένω και εγώ το εξηγώ πού μένω, αλλά όχι διεύθυνση, του λέω περιοχή και μου λέει πλάκα κάνεις, λέει εκεί πέρα, λέει το κατάστημα που έχω. Μπορούσα εκεί ήδη να καταλάβω ότι ο άνθρωπος αυτός ψαρεύει, διότι δεν γίνεται τυχαία να ήταν εκεί πέρα το κατάστημα, δεν πρέπει να είναι τρελές συμπτώσεις για να ισχύουν τα λεγόμενά του. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν πονηρεύτηκα και συνεχίζω να περπατάω μαζί του, όπου μου λέει τέλος πάντων είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι θα είσαι κοντά στο σπίτι σου, η δουλειά θα είναι του γραφείου, θα σηκώνεις τηλέφωνα, θα μας κρατάς κάτι χαρτιά, έλεγε από εδώ, έλεγε από εκεί πράγματα και παιδιά δεν το πήρα χαμπάρι, πότε βρεθήκαμε σε ένα στενό. Όταν λέμε δεν πήρα χαμπάρι, δεν πήρα χαμπάρι. Δεν είχε κάνει καμία απολύτως κίνηση να σας πω μέχρι εκείνη τη στιγμή, ούτε λεκτικά ούτε σε πράξεις, για να μου δείξει ότι το πάει προς τα εκεί τέλος πάντων, πως θέλει τέλος πάντων να με παρενοχλήσει σεξουαλικά. Γελάω από αμηχανία και όχι επειδή το θεωρώ αστείο, σε περίπτωση που δεν θέλω να το παρεξηγήσετε. Όπως και να έχει, κάποια στιγμή και ενώ μιλάει, συνειδητοποιώ ότι είμαι σε ένα στενό, με έναν άγνωστο, σε μια πόλη που εκείνη τη στιγμή μου ήταν άγνωστη. Κάπου εκεί σταματάω εγώ να περπατάω μαζί του, στέκομαι δηλαδή κάποια στιγμή και πάω να γυρίσω προς τα πίσω, σε φάση να έρθει και αυτός τέλος πάντων για να βγούμε ξανά στην Εγνατία. Με το που σταματάω λοιπόν, σταματάει και αυτός και δεν συνεχίζει μαζί μου, λέει μισό λεπτό, λέει, πού πας, είναι κάτι, λέει, που σε ανησύχησε, νομίζεις ότι ο μισθός είναι χαμηλός και τα λοιπά, δηλαδή πάλι μου το πήγαινε στο επαγγελματικό, καμία ανοίξη ως τότε. Και λέω, όχι, λέω, καμία σχέση, λέω, ίσως σε με ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ δελεαστικό το γεγονός ότι είναι και δίπλα στο σπίτι μου και τα λοιπά, αλλά φοβάμαι μήπως χάσω το αστικό. Και ξαφνικά, εκεί που πάω να προχωρήσω για να γυρίσουμε πίσω, μου αρπάζει το χέρι και με τραβάει πάνω του. Μου κόπηκαν τα πόδια, συνειδητοποίησα κατευθείαν τι χαζομάρα έχω κάνει και λέω τώρα, αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε, ο άνθρωπος ήτανε ντουλάπα, εγώ είμαι 1,56 με το ζόρι και είμαι σχετικά μικροκαμωμένος άνθρωπος τέλος πάντων, αυτός είναι ένα θηρίο, είμαστε στη μέση του πουθενά, δεν περνάει ψυχή και ας ήτανε μεσημέρι, με τραβάει πάνω του και μου λέει είσαι πολύ όμορφη κοπέλα και αρχίζει και απλώνει τα βρωμόχερά του τέλος πάντων και εγώ προσπαθώ με όση δύναμη φυσικά έχω να τον σμπρώξω τέλος πάντων για να μπορέσω να φύγω. Πράγμα το οποίο φυσικά απέτυχε παταγωδός και το μόνο πράγμα που μου έμεινε είναι να αρχίσω να βάζω τις φωνές. Άφησέ με, βοήθεια, σε παρακαλώ κάποιος, έλεγα, μιλάμε τσίριζα παιδιά, είχα χάσει κάθε έλεγχο, κάθε αίσθηση, η αίσθησή μου της άμυνας ήταν στο ζενίτ, η αδρεναλίνη μου κοβόντουσαν τα πόδια, πώς δεν λιποθύμησα, ένας θεός ξέρει. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος δεν μ' άφηνε φυσικά και συνέχιζε να με πειράζει και τα λοιπά. Έλεγα, έκανα 150.000 σκέψεις στο μυαλό μου, το τι θα συμβεί τώρα, δεν πρόκειται με τίποτα να γλιτώσω, θα γίνουν τα χειρότερα, θα με σκοτώσει, θα με κάνει... Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το συνέστημα, όσο και να θέλω να το περιγράψω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Προσπαθούσα με πολύ μεγάλη δύναμη και αυτός και εγώ από τη μεριά μου, εγώ προσπαθούσα να τον αποφύγω, αυτός με τραβούσε πιο κοντά του, με πίεζε το κεφάλι για να πάει να με φιλήσει, εγώ πήγαινα δεξιά και αριστερά για να τον αποφύγω. Η αίσθηση το ότι ήρθε τόσο κοντά μου ένα άγνωστο άτομο το οποίο έχει τόσο διαστραμμένες σκέψεις και το κίνητρο του ήταν να βιάσει ουσιαστικά όχι μόνο το σώμα μου αλλά και τη ψυχή μου εκείνη την ώρα, με έκανε πραγματικά, λέω τώρα δεν θα τρελαθώ, τελείωσε, λέω, με έσωσαν οι φωνές μου. Και καλή μου τύχη, με άκουσαν κάτι παιδιά τα οποία έμεναν πάνω σε μια οικοδομή και του πετάξανε μπουκάλια από μπύρα. Πράγμα επίσης επικίνδυνο, γιατί δεν μπορούσε να έρθει σε μένα κάτι πάνω στο κεφάλι μου, ευτυχώς όμως όχι. Του πέταξαν νομίζω 2 με 3 μπουκάλια μπύρας και χτύπησαν το κεφάλι του. Δεν έπαθε τίποτα το βόδι, μη στεναχωριέστε, ήταν απολύτως υγιής και εγώ όμως αυτή την ευνίδια κίνηση από τα παιδιά κατάφερα να φύγω και να αρχίζω να τρέχω. Ώσπου ο κύριος, αφού συνειδητοποίησε ότι άρχισα εγώ να τρέχω και εφόσον δεν είχε πάθει τίποτα, απλά αποσυντονίστηκε από τα πράγματα που το πετάξανε, άρχισε να τρέχει από πίσω μου και να μου φωνάζει: σε παρακαλώ, γύρνα, θα σε πληρώσω. Και γυρνάω πίσω ενώ τρέχω για να δω άμα με πλησιάζει κτλ. Μη πιστεύοντας το τι μόλις έγινε, και τον βλέπω χαρακτηριστικά να τρέχει και να έχει ένα πάκο 50 ευρώ και να μου τα δείχνει τρέχοντας και να μου λέει: μήνε, σε παρακαλώ, θα σε πληρώσω.
Εάν δεν ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα αυτά τα παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή θα είχα πολύ διαφορετική ζωή, γιατί θα είχα βιαστεί. Και το πιστεύω ακράδαντα, γιατί ήμουνα ανίκανη σωματικά να μπορέσω να αντισταθώ σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Ενώ τέλος πάντων έτρεχα και προσπαθούσα να μην ξανακοιτάξω πίσω, γιατί θα φοβόμουν ακόμα περισσότερο, τελικά καταφέρνω και βγαίνω στην Εγνατία και κυριολεκτικά και πήρα ταξί, εννοείται, πήρα ταξί για να πάω στο σπίτι μου, γιατί δεν ήθελα να μείνω στάσιμη είτε σε στάση είτε οπουδήποτε αλλού, γιατί φοβόμουν ότι θα βγει και αυτό στην Εγνατία και θα με ξαναβρει. Παιδιά, δεν έχω πει αυτή την ιστορία ούτε στη μαμά μου. Η μαμά μου μπορεί να δει το βίντεο, μπορεί και να μην το δει, γιατί δεν πολύ ασχολείται με το τι κάνω εγώ στο YouTube. Άμα το δει, θα είναι η πρώτη φορά που το ακούει. Το έχω μοιραστεί με κάποιες φίλες μου κτλ. Στη μαμά μου δεν ήθελα να το πω, γιατί πραγματικά θα με έπαιρνε από το μαλλί και θα με γυρνούσε πίσω στο χωριό. Ούτε σπουδές, ούτε τίποτα. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του παιδιού σου, γενικά με την ασφάλεια και τη ζωή του παιδιού σου, δεν παίζει καμία μάνα και κανένας γονιός γενικά. Δεν είχα κάνει καμία κίνηση να πάω σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω αν έκανα σωστά. Δεν έκανα γενικά καμία κίνηση να το κοιτάξω νομικά, ίσως μπορούσαν να τον βρουν, γιατί αυτός ο άνθρωπος φυσικά θα κυκλοφορούσε και θα κάνει το ίδιο πράγμα σε πολλές κοπέλες, σε οποίες θα ψάρευε και θα τις έβλεπε λίγο ανυπεράσπιστες, παύλα δεν ξέρουν τη τύφλα τους. Οπότε θα μπορούσε άνετα να το έχει επαναλάβει και σε άλλες κοπέλες. Προφανώς δεν θεωρώ ότι είμαι η πρώτη απόπειρά του να παρενοχλήσει σεξουαλικά κάποια κοπέλα. Παρ' όλα αυτά ήμουνα μόνη μου, ήμουνα σε μια καινούρια πόλη, ήμουνα αρκετά φοβισμένη και για κάποιον ανεξήγητο λόγο εκείνη τη στιγμή είπα ότι θέλω να το αφήσω πίσω μου, γιατί μέσα στην ατυχία μου στάθηκα τυχερή και γλίτωσα, οπότε δεν έκανα καμία απολύτως κίνηση. Και μου άφησε ένα πολύ γερό μάθημα για το πόσο ο άνθρωπος, όσο και κομψός να φαίνεται, δεν ξέρεις τι είναι και δεν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν. Κράτα τις πισινές σου, μην απομονώνεσαι με κανέναν άνθρωπο, όσο και αθώος να φαίνεται, δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή για τα άτομα που αγαπάτε, τις φίλες σας, τα μικρά σας τα αδέρφια, τα παιδιά σας, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, δεν έχει καμία σημασία, έχουν όλα το ίδιο κίνδυνο. Καθίστε, μιλήστε τα. Μιλήστε γενικά στα άτομα που αγαπάτε και είναι τώρα σε ηλικία που σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναξαρτοποιούνται, τουλάχιστον σε θέμα στέγης, φεύγουν οι φοιτητές κτλ. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει και δεν ξέρεις ποτέ άμα θα είσαι τόσο τυχερή. Οπότε παιδιά, πολύ πολύ προσοχή, ο κίνδυνος μπορεί να είναι δίπλα σου και να μην το πάρεις χαμπάρι. Ήτανε τεράστιο λάθος μου που ενώ ήμουνα στα 17 όταν έφυγα από το σπίτι και πήγα να σπουδάσω, και ενώ ήξερα τι συμβαίνει στον κόσμο γενικά, κατάφερε ένας άγνωστος άνθρωπος με την ψιλοκουβέντα και με την επιθυμία μου να εργαστώ, να με απομονώσει και θα μπορούσε να εξελιχθεί πραγματικά σε μαρτύριο η όλη ιστορία. Αυτά ήθελα να πω, αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ήθελα πρέπει να το βγάλω από το σύστημά μου και ήδη νιώθω πολύ καλύτερα. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά 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 και να προσέχετε.